Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Είμαι σίγουρη ότι και εσάς σας πληγώνουν, πέρα από τις πάγιες θέσεις για το πώς είναι και ποια είναι η διαχείριση της κυβέρνησης απέναντι στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Είναι εικόνες πάντως, οι οποίες κανείς εχέφρον πολίτης δεν θέλει να βλέπει μέσα σε ένα πανεπιστήμιο. Την περίοδο που η κυβέρνηση έχει ήδη καταθέσει, έχει βάλει στη λεγόμενη διαβούλευση ένα νέο νομοπλαίσιο που κατοχυρώνει και διευρύνει την επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου, επιλέγει αυτά τα σκηνικά της καταστολής, επιλέγει την αντιπαράθεση, υποτίθεται βαριοπούλα βιβλιοθήκη, για να κρύψει τη συνολικότερη ευθύνη της και αυτής της κυβέρνησης και των προηγούμενων για την κατάσταση που βρίσκεται η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Για το γεγονός δηλαδή ότι συζητάμε, υποτίθεται, ανάμεσα στη βαριοπούλα και στη βιβλιοθήκη, όταν οι υποδομές των πανεπιστημίων, όταν οι υποδομές των σχολών και των τμήματων κυριολεκτικά είναι υπό το μηδέν από πλευρά πόρων και παροχών, όταν δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες δηλαδή σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα, όταν λείπουν εργαστήρια και όταν στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερη αναλογία ΔΕΠ με φοιτητές στα προπτυχιακά τμήματα. Η μικρότερη αναλογία, με συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι επιλογή της κυβέρνησης να αξιοποιεί τη δράση προβοκατόρικων ομάδων, να προσπαθεί να νομίζει ότι θα δυσφημίσει το φοιτητικό κίνημα, και αυτό μάλιστα όταν βρισκόμαστε δύο εβδομάδες μετά τις φοιτητικές εκλογές που 52.000 φοιτητές ψήφισαν σε όλη τη χώρα τους εκπροσώπους τους στα διοικητικά συμβούλια των φοιτητικών συλλόγων, αποτύπωσαν ένα νέο συσχετισμό. Σε αυτόν τον συσχετισμό η ανάδειξη της πανσπουδαστικής σε πρώτη δύναμη είναι ένα εχέγγυο για την συνέχεια, για την προσπάθεια, για την παράθεση να γίνει επί της ουσίας, να γίνει δηλαδή πάνω σε ένα μαζικό, σε μια μαζική υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, σε μια υποβάθμιση των πτυχίων, σε μια διάλυση κυριολεκτικά επιστημονικών αντικειμένων, γιατί αυτά προβλέπει ο νόμος πλαίσιο της κυρίας Κεραμέως. Αυτά ακριβώς είναι τα οποία, αν θέλετε, είναι η αιτία πολέμου από πλευράς του φοιτητικού κινήματος και όχι η στημένη αντιπαράθεση την οποία επιμένει η κυβέρνηση να αξιοποιεί. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα, γιατί έχετε θέσει πάρα πολλά ζητήματα. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε όλοι και είναι και πάγιο αίτημα και των φοιτητών και των πανεπιστημιακών ότι το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν είναι ακόμα στο σημείο και στο επίπεδο που του αξίζει. Έχει ένα πολύ δυνατό έμψυχο υλικό, πολύ δυνατά μυαλά. Και φυσικά πρέπει να έχει και αυτή την καλύτερη διασύνδεση με όλο το υπόλοιπο φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση, για να είναι ξεκάθαρο, η δική σας στάση απέναντι σε αυτά τα επεισόδια, καταλαβαίνω ότι είναι ότι ξεκινούν από κουκουλοφόρους, ότι τα αξιοποιεί, λέτε, η κυβέρνηση, άρα δεν μιλάτε για μια προβοκάτσια της κυβέρνησης, λέτε ότι τα εκμεταλλεύεται ουσιαστικά για να κρύψει τα μεγάλα προβλήματα του Πανεπιστημίου και να περάσει ένα νέο νομοσχέδιο. Αλλά να σας ρωτήσω, σε αυτό το περίφημο, έστω και για σας, ψευδές δίλημα, βαριοπούλα ή πανεβιβλιοθήκη, πού στέκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα? Προφανώς αποκαλύπτοντας ότι είναι ένα ψευδές δίλημα, ότι η αντιπαράθεση δεν είναι ανάμεσα στο αν θα γίνει η βιβλιοθήκη στη Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτέλειου. Τέτοια βιβλιοθήκη πρέπει να υπάρχει όχι μόνο σε αυτή τη σχολή, σε όλες. Και δεν υπάρχουν. Αυτό κρύβει η κυβέρνηση. Κρύβει την κατάσταση που υπάρχουν στα ελληνικά πανεπιστήμια με τη μαζική υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών, αξιοποιώντας ένα σκηνικό έντασης το οποίο την βολεύει. Και το οποίο δεν στηρίζεται, καταλαβαίνω. Ή νομίζω ότι βολεύει. Όπως πολύ σωστά είπε ο ανταποκριτής σας, είναι διαφορετικό πράγμα η αντίδραση των φοιτητικών συλλόγων για την εσκεμμένη, σχεδιασμένη, μόνιμη παρουσία των ΜΑΤ μέσα στο πανεπιστήμιο, για τις πράξεις καταστολής, για την επίθεση μέσα σε αμφιθέατρα με κρότου λάμψης, για το χτύπημα γενικώς στο σωρό. Είναι άλλο πράγμα λοιπόν αυτό και είναι άλλο πράγμα η προσπάθεια να εμφανιστεί σαν, πώς να το πω, τους οπαδούς της μη μάθησης, αυτοί οι οποίοι πρωτοστατούν σε μια μαζική υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών και σε μια διάλυση των πτυχίων, τα οποία ουσιαστικά δεν θα αναγνωρίζουν τίποτα. Δεν θα αναγνωρίζουν κανένα επαγγελματικό δικαίωμα. Καμιά σχέση δηλαδή με τη δουλειά. Γιατί ξέρετε κι εσείς ότι οι φοιτητές δεν σπουδάζουν για να σπουδάζουν.
σπουδάζουν σε ένα επιστημονικό αντικείμενο. Είναι σαφές και ειδικά τα δημόσια πανεπιστήμια, ναι, απευθύνονται σε οικογένειες οι οποίες δεν έχουν καμία τρομακτική οικονομική επιφάνεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο στόχος πρέπει να είναι δημόσια πανεπιστήμια στα οποία θα θες να φυτάς ανεξαρτήτως οικονομικής επιφάνειας. Που θα θες να μπεις εκεί. Ναι. Θες να μπεις εκεί όχι απλά για να σπουδάσεις, για να περάσεις 4 χρόνια παίρνοντας κάποιες γνώσεις, αλλά για να πάρεις ένα πτυχίο το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψεις πάνω στο επιστημονικό αντικείμενο στο οποίο σπούδασες. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα η κυβέρνηση ουσιαστικά το διαλύει. Ό,τι δεν έχει απομείνει από επαγγελματική. Λέτε. Πάντως δεν ήταν, πείτε το μου και αυτό για να το συνδυάσουμε την απάντησή σας και να πάρω και ένα σχόλιο για τα ελληνοτουρκικά. Γιατί θεωρείτε ότι με αυτές τις αλλαγές δεν βελτιώνεται με αλφαγιώτα τίποτα στα πανεπιστήμια? Αυτός ο κατακαιρματισμός, ας πούμε, σχολών, το γεγονός ότι υπήρχαν σχολές οι οποίες δεν είχαν κανένα ουσιαστικό αίρισμα, το γεγονός ότι περάσαμε 1-2 χρόνια να μπαίνει μέσα οποιοδήποτε με 1, 2, 3 γράφοντας αυτές τις βαθμολογίες απλά για να μπει. Βάζετε πάρα πολλές πλευρές. Εντάχει. Η υπόθεση σε σχέση με την βάση εισαγωγής είναι κενό γράμμα. Η κυβέρνηση και πέρυσι και φέτος μειώνει κατά χιλιάδες τις θέσεις στα προπτυχιακά τμήματα σπουδών. Φέτος μειώνονται κατά 9.000 οι θέσεις αυτά. Από εκεί και πέρα μην ξεχνάμε ότι διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν διαμορφώσει σήμερα ένα πανεπιστήμιο το οποίο λειτουργεί σαν επιχείρηση, σαν εκπαιδευτική αγορά, πουλάει εκπαιδευτικά προϊόντα. Τι λέει το νόμος πλαίσιο? Δίπλα από τα προπτυχιακά τμήματα έχουμε μονοετή, διετή, τριετή, ναι, πιστοποιήσεις, σεμινάρια. Αγορά εκπαιδευτική κυριολεκτικά. Αυτό φτιάχνουν. Είναι υπαγεθές και θα το συζητήσουμε. Πρέπει αυτό να το κάνουμε, έτσι είναι πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό υποβαθμίζουν παραπέρα, ναι, τα πτυχία. Μετατρέπουν το πτυχίο σε ένα σούμα πιστοτικών μονάδων. Κάποιες από εδώ, κάποιες από εκεί. Αξίζει αυτή την κουβέντα, γι' αυτό σας διακόπτω. Πρέπει να την κάνουμε σε όλο το φάσμα, γιατί πραγματικά είναι μια κουβέντα η οποία αυτά πρέπει να έχει όλες τις απόψεις. Ένα σχόλιο σας και για το ελληνοτουρκικό, συμφωνώ. Αυτά είναι τα ότι προβλήματα να το και όχι το στημένο σκηνικό που φτιάχνει η κυβέρνηση. Χαίρομαι γιατί έχετε ξεκαθαρίσει ακριβώς το πού στέκεστε, το κρατάμε. Πείτε μου και για τα ελληνοτουρκικά. Είχαμε μάλιστα τελευταίες εξελίξεις τώρα, μετά και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού σε ΚΟΠ, Σέριμο. Βγαίνουν τα τουρκικά μέσα πάλι εν εξάλλου και μιλούν για προβοκάτσια Μητσοτάκη, τον οποίο έχει προσωποποιήσει, αλλά πάντα και ο Ερντογάν, αλλά μιλάμε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό εν προκειμένου. Και ότι η Σέριμος είναι και αυτή αμφισβητούμενη. Είχαμε τουρκάλα παρουσιάστρια ειδήσεων, η οποία έφτασε να πει η Σέριμος είναι τουρκική. Βλέπουμε παρελειρηματικές καταστάσεις. Πώς τα σχολιάζετε τα γεγονότα? Σας ικανοποιεί η στάση της χώρας και τα μηνύματα που στέλνονται? Η στάση της χώρας δεν μας ικανοποιεί καθόλου μα καθόλου. Γιατί ταυτόχρονα καταραίουν για άλλη μια φορά τα ψέματα. Τα ψέματα που ακούσαμε όταν η Ελλάδα έγινε και γίνεται πρωτοπαλίκαρα των Αμερικάνων και των Ατοϊκών, με συμφωνίες και του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, στο όνομα ότι αυτό μας αναβαθμίζει απέναντι στη σύμμαχο Τουρκία. Μάλιστα. Βλέπουμε να καταραίουν τα παραμύθια ότι ο πρωτοπόρος ρόλος στο ΝΑΤΟ μας οδηγεί σε θωράκιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της κυριαρχίας μας στο Αιγαίο. Όταν είναι γνωστό ότι αυτή η συμμαχία, την οποία την πληρώνουμε πανάκριβα, δεν κατοχυρώνει τα ελληνικά σύνορα στο Αιγαίο. Συμφωνεί με τη λογική του γκριζαρίσματος. Γι' αυτό και είχαμε... Μην μου πείτε ότι χάσαμε τον κύριο Σοφιάνο. Ωραία, σας ακούμε, ναι. Ναι. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, αυτή η πολιτική βρείτε και λύστε τις διαφορές σας, είναι η πολιτική των συμμάχων τους. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Η πολιτική η οποία θέλει την Ελλάδα να πρωταγωνιστεί στο μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία, παίρνοντας το μέρος του ενός ληστή, και ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά και με τους ενδυνάμει κινδύνους από τη στοχοποίηση της χώρας μας, αλλά και με τον οικονομικό πόλεμο τον οποίο έχουν οργανώσει και τον οποίο τον πληρώνει το λαϊλατημένο λαϊκό εισόδημα.